Μαζευτήκαμε για ακόμη μια φορά εδώ πέρα στο εργοτάξιο της Βενιζέλου για να πούμε τα προβλήματά μας, γιατί παρότι κάναμε μια στάση εργασίας δεν ακούστηκε τίποτα, εκτός από μερικές διορθώσεις που έκανε η εταιρεία φοβούμενη τις αντιδράσεις του κόσμου. Δεν μας κάλεσαν να μας ρωτήσουν ξανά ποια είναι τα προβλήματά μας. Υπάρχει μια απάθεια. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, γιατί διεκδικούμε το αυτονόητο και αυτό που πρέπει για τον εργαζόμενο. Τις καλές συνθήκες εργασίας, να πληρωνόμαστε σαν άνθρωποι, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας και ζητάμε και αυτές τις αυξήσεις που εδώ και καιρό έπρεπε να τις πάρουμε και δεν μας έχουν δώσει. Η διοίκηση από πλευράς της έχει έρθει σε επαφή μαζί σας, γιατί δεν είναι η πρώτη κινητοποίηση σήμερα. Η διοίκηση δεν έκανε καμιά επαφή να έρθει μαζί μας. Βέβαια, προσπαθούν να προφυλαχτούν και αυτοί, στέλνοντας να διορθώσουν τα αυτά που φαίνονται πάρα πολύ. Η Αττικό Μετρό έκανε μια κίνηση σήμερα, έβγαλε ένα συνεργείο έξω και κατέγραψε διάφορα προβλήματα. Ήμουνα και εγώ εκεί, τους επεσήμανα πολλά από αυτά. Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση από την Αττικό Μετρό. Η εταιρεία δεν μας έχει καλέσει ακόμα. Δεν έχει κάνει τα αυτονόητα, τα παπούτσια που ζητάμε ακόμα δεν έχει το αυτονόητο. Δηλαδή, ένα κόστος πολύ μηδαμινό για την εταιρεία, ούτε αυτό έχει κάνει. Θα συνεχίσετε. Λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη δράση που κάνουμε. Αν δεν εισακουστούν οι απαιτήσεις μας, οι απλές απαιτήσεις είναι η καθημερινότητα της καθημερινότητας, έχουμε και στο μυαλό μας να κάνουμε και άλλες δράσεις, οι οποίες θα μάθετε από εβδομάδα τι θα είναι αυτό. Πάνω πρέπει να γίνει κοινός ο αγώνας και τους εργάτες των αρχαιοτήτων και τους εργολαβικούς για να πιέσουν παραπάνω την εταιρεία. Που αυτή τη στιγμή η εταιρεία και κάθε τέλεια κατασκευασμένη να δώσει πάρει 10 και 15% όπως αυτή τη στιγμή έργα και δεν λέει να δώσει αυξήσεις στους μισθούς μας. Στη στιγμή η ακρίβεια πάει κόκαλα και δεν είναι από πόλεμο. Ο πόλεμος επιδείνωσε. Και πριν το πόλεμο, όταν φτάσει η ενέργεια, τα καράτσια της ΔΕΗ και στην Ευρωζήνη ήταν δεν βρίσκω επίθετο. Τώρα εσείς ο καθένας μπορεί να το πει όπως θέλει. Δεν είναι δυνατόν να βάζουμε να δούμε το 1/4 του μισθού μας για να βάζουμε μαζί στο αυτοκίνητό μας και να πάμε στην εργασία μας. Ο καθένας πρέπει να δει τον αγώνα από τον κόσμο να πάρει, να κάνει τον αγώνα από τον συνάδελφο που έλαβε και στην πορεία. Καταλαβαίνετε πως τον αγώνα στη μέση. Από αυτήν την άποψη πρέπει να στηρίξετε εγώ προτείνησα σε συνάδελφο δρόμο την έκκληση από την προτείνηση απεργίας. Εφόσον δεν ακουστούν τα θέματα μας σήμερα. Διεκδικούμε αυξήσεις, καλύτερα μέτρα ασφάλειας και τέλος πάντων η όλη αυτή η διαδικασία της εργασίας μας κάτω ιδιαίτερα στα τούνελ αλλά και στην επιφάνεια μέχρι στιγμής μόνο μέτρα ασφάλειας δεν υπάρχει αλλά ούτε καν τα βασικά, τα μίνιμουμ. Δηλαδή εξηγήστε μας. Π.χ. παπούτσα και ζητήματα ένδυσης. Κάνουμε 6 μήνες και 8 μήνες ας πούμε, για να πάρουμε. Ακόμα και τα γάντια μιας χρήσης. Σχεδόν είναι ένα ζευγάρι το μήνα πηγαίνει. Έτσι πως είναι η διαδικασία. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στο ζήτημα της το μέτρο ασφαλείας του έργου. Σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτό είναι στην επιφάνεια, είτε είναι στις σύρακες και είναι στους σταθμούς. Και συνέχεια έχουμε μικροατυχήματα. Συν το ότι υπάρχει μια στη δουλειά υπάρχει μια πίεση. Εντατικοποίηση δηλαδή. Εντατικοποίηση. Το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα υπάρχει σε διάφορες στιγμές του έργου, όχι σε όλοι, εντάξει δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, αλλά γενικώς υπάρχει πέρα από τους υπεργολάβους, ας πούμε, όλη η επιδομή, ας πούμε, και τα πετά που πέφτουν κάτω, υπάρχει μια πολύ μεγάλη εντατικοποίηση και πίεση στους εργαζόμενους. Η εταιρεία τι σας λέει? Η εταιρεία μας αναγκάζει με έμεσο ή άμεσο τρόπο να δουλέψουμε είτε δεκάωρα είτε Σάββατα, Κυριακές. Καταλαβαίνετε κάτω από την πίεση ας πούμε του μεροκάματου υπάρχει αυτή η εκβιασμή. Για την έλλειψη μέτρων ασφαλείας πώς απαντάει? Για τα μέτρα ασφαλείας με τον μόνο τρόπο που απαντάει είναι να στέλνει κάποιος κάτω της ασφάλειας οι οποίοι, ακόμα και το Αττικό Μέτρο που μπορεί να έρχεται και τις περισσότερες φορές
φταίει ο εργαζόμενος επειδή δεν φοράει το κράνος ή δεν φοράει τη μάσκα του, ενώ η χορήγηση μασκών, ας πούμε, σήμερα ιδιαίτερα, ας πούμε, που κατεβήκανε κάτω, δεν έκατσε να ψάξει ο άλλος το αν χορηγούνται οι μάσκες και κάθε πότε χορηγούνται. Πότε χορηγήθηκε τελευταία φορά μάσκα στο προσωπικό. Από ό,τι μας λέτε δεν είναι μόνο η μάσκα, είναι και τα υπόλοιπα μέτρα. Σαφώς. Και πού τα υπόλοιπα. Και αυτά μπορούν να ελεγχθούν άνετα, γιατί οι παραγγελίες, οι υπογραφές που βάζουμε κάθε φορά που παίρνουμε κάτι, φαίνεται ποια ημερομηνία και πότε. Σήμερα κάνετε τη στάση εργασίας και φαίνεται ότι έχει επιτυχία. Επιτυχία έχει. Το ζήτημα είναι προσπαθούμε να κλιμακώσουμε και να ενιοποιήσουμε αυτήν την πάλη και με άλλους κλάδους που είναι μέσα στο έργο. Όπως ας πούμε οι αρχαιολόγοι ή το προσωπικό που δουλεύει στο αρχαιολογικό εδώ στη Βενιζέλο και τους υπεργολάβους ακόμα. Δηλαδή τους εργαζόμενους των υπεργολάβων μέσα στα τούνελ. Και θα συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια? Θα συνεχίσουμε και μάλιστα η πρότασή μας σε Συνδικάτου Υποβάμων για την επόμενη κινητοποίηση που θα βάλουμε στο μετρό θα είναι η 24ωρη απεργία. Επιδιώκεται και σύσταση κάποιας επιτροπής μέσα από αυτή τη διαδικασία όλων των εργαζομένων? Υπάρχει. Ο σκοπός μας είναι ότι εδώ οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στο σκάμα της Βενιζέλου, στα αρχαιολογικά, είναι κάτι ξεχωριστό δομικά μέσα στους υπόλοιπους εργαζόμενους. Προσπαθούμε να φτιάξουμε και νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή εργαζομένων, την οποία θα μπορούμε να έρθουμε σε συνεννόηση μαζί τους για τις περαιτέρω κινητοποιήσεις που θα υπάρχουν και σαν σωματείο, σαν Συνδικάτο Υποδόμων, και να τις εντάξουμε φυσικά και στις προηγούμενες μορφές πάλης που έχουμε αναπτύξει για την κλαδική σύμβαση, η οποία είχε και αποτελέσματα από ό,τι ξέρουμε με την υπογραφή της.